Πάμε τώρα να κάνουμε τον απολογισμό του πρώτου Σαββατοκύριακου επαναλειτουργίας της εστίασης. Τον κύριο Φάνου Λεβέντη έχουμε μαζί μας. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους της εκπομπής σας. Πώς κυλήσε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο επαναλειτουργίας της εστίασης? Είναι ευχαριστημένοι οι εστιατορές με την προσέλευση του κόσμου? Εντάξει, να πούμε ότι όσοι έχουν λειτουργήσει είναι ευχαριστημένοι, η πλειοψηφία τους βέβαια. Και να πούμε ότι επιτέλους, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, είχαμε σύμμαχο τον καιρό, θα έλεγα, και μπόρεσε και εργάστηκε και η περιφέρεια, όπως την ονομάζουμε, ή και κάποια ημιορεινά, ορεινά θέρετρα, τα οποία τις προηγούμενες μέρες, λόγω των καιρικών συνθήκων, αδυνατούσαν στους εξωτερικούς χώρους. Οπότε ικανοποιημένοι, θα έλεγα, την πλειοψηφία. Παραμένει όμως το αγκάθι αυτό που έχουμε με τη μη λειτουργία των εσωτερικών χώρων και όσων δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους, που αυτό καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την κατάσταση των επιχειρηματιών αυτών, που στην ουσία επεκτείνεται και παρατείνεται ακόμα περισσότερο το κλείσιμό τους. Οι ηλικίες των ατόμων που επισκέφθηκαν τους χώρους εστίασης, κύριε Λεβέντη? Εντάξει, διότι έχουμε ένα ευρύ φάσμα με πολλούς διαφορετικούς κλάδους που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, σε όλο το εύρος, θα έλεγα, των ηλικιών. Οπότε το Σαββατοκυριακό λειτουργήσε ολόκληρο το φάσμα αυτό των κλάδων και με μεγαλύτερες ηλικίες, θα έλεγα, που τόλμησαν και κάθισαν σε εξωτερικούς χώρους στην ουσία. Αλλά βέβαια οι νεαρότερες ηλικίες είναι πιο ατρόμητοι, άφοβοι και με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να παραστούν και να μείνουν για χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο χώρο αναψυχής. Τώρα να δούμε και λίγο τα πρόστιμα. Είδαμε και τις εικόνες από ταβέρνες στη Λεμεσό, που αρκετοί πολίτες, από ό,τι είδαμε στα βίντεο που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αγνόησαν τα διατάγματα. Χόρευαν, σαφώς και όλοι έχουμε, κύριε Λεβέντη, την ανάγκη να ξεσκάσουμε, να διασκεδάσουμε. Όμως πρέπει να έχουμε και κατά νου ότι είναι ευαίσθητη η επιδημιολογική εικόνα της χώρας σε αυτή την φάση. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και είναι μια έκκληση την οποία κάνουμε με κάθε τρόπο, σχεδόν σε καθημερινή βάση, ότι θα πρέπει οι επιχειρηματίες να λειτουργήσουν με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο, αλλά καλούμε ταυτόχρονα όμως και τον κόσμο που επισκέπτεται τους χώρους μας να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε αυτό το αυστηρό πρωτόκολλο, γιατί και οι εικόνες που είδαμε μέσα από το βίντεο, που βέβαια ουδόλως αυτό θα πρέπει να ενοχοποιεί τη βιομηχανία στην πλειοψηφία της, γιατί είναι πάρα πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά αυτά, είναι οι θαμώνες οι ίδιοι οι οποίοι άφησαν εκτεθειμένο τον χώρο. Και ακούγοντας βέβαια και την εξήγηση που ο ίδιος έδωσε, προχώρησε, κάλεσε την παρέα να αποχωρήσει, να πληρώσουν κτλ. Μιλώντας σήμερα το πρωί με κάποιους επιθεωρητές και με πολύ ψηλό στέλεχος της αστυνομίας μας, η διαβεβαίωση που είχα είναι ότι πέραν του 99% των επιχειρηματιών ήταν άψογοι. Βέβαια αυτό το ελάχιστο ποσοστό το οποίο δεν συμμορφώθηκε όπως θα έπρεπε να συμμορφωθεί, θα πρέπει να ασκήσουμε την όποια πίεση μας αναλογεί και μπορούμε, ώστε η βιομηχανία να λειτουργήσει το 100% με τη μέγιστη αυτή σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτούν οι καταστάσεις. Και βέβαια είναι και ένα στίχημα με τους εαυτούς μας που έχουμε θέσει, ώστε να συμπεριφερθούμε με τέτοιο υπεύθυνο τρόπο, ώστε να μην ενοχοποιήσουμε εμείς οι πολύ λίγοι ολόκληρη τη βιομηχανία. Και με αυτό το καθεστώς θα συνεχίσουμε και να καλούμε, που εμείς πρώτοι καλέσαμε την πολιτεία να μας αστυνομεύσει με αυστηρότητα, να επικεντρωθεί η αστυνόμευση σε αυτούς οι οποίοι είναι υπότροποι σε τέτοιες παραβιάσεις, να απομονωθούν, είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αμαυρώνεται η μεγαλύτερη εικόνα της βιομηχανίας των κέντρων αψυχής, την οποία και ήδη αυτοί που μας αστυνομεύουν χαρακτηρίζουν άψογοι. Να κρατήσουμε τη θετική εικόνα των ημερών και να ελπίσουμε και τις επόμενες μέρες να μείνει αυτή η θετική εικόνα. Καλή συνέχεια, κύριε Λεβέντη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ.